Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων σε ολόκληρη τη χώρα από τα τέλη Φεβρουαρίου ως και τη λήξη του lockdown. Όπως και το σύνολο της οικονομίας, έτσι και ο κλάδος του αυτοκινήτου φαίνεται να δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με τη μεγαλύτερη κάμψη να καταγράφεται τον μήνα Απρίλιο, καθ' όλη τη διάρκεια του οποίου ίσχυαν οι απαγορεύσεις μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστών Χανίων, Δημήτρης Κιτζής, η αύξηση των νέων ανασφάλιστων οχημάτων ανήλθε στα 110.000. Από τέλος Απριλίου μέχρι 19 Μαΐου ασφαλίστηκαν ξανά τα 35.000, άρα έχουμε μια αύξηση του πλήθους των οχημάτων περίπου 75.000, εκ των οποίων τα 50.000 είναι ιδιωτικής χρήσης οχήματα. Ανασφάλιστα. Ακριβώς. Νέα ανασφάλιστα. Ο αριθμός που προσθέθηκαν δηλαδή στα ήδη υπάρχοντα, τα οποία υπολογίζονται περίπου σε 500 με 600 χιλιάδες οχήματα σε όλη την Ελλάδα. Ένα ανασφάλιστο όχημα στους δρόμους όμως επιφέρει και τις ανάλογες συνέπειες στους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Οι συνέπειες είναι πρόστιμο διοικητικής φύσης, έλεγχο της τροχέας αναλόγως, μπορεί να γίνει αφαίρεση πινακίδων ή και άδειας κυκλοφορίας και πρόστιμο διοικητικό βέβαια. Ναι. Και σε ηλεκτρονικό έλεγχο ανασφάλιστων, αναλόγως κυβισμού του οχήματος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο θα πρέπει πρώτα να πληρωθεί για να μπορεί να ασφαλιστεί το όχημα μετά. Οι θεσμικοί παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, φέρεται να αναζητούν νέο πλαίσιο που θα μπορέσει να βάλει φρένο στο διωγγούμενο φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων. Αρκετές εταιρείες, κυρίως στον κλάδο οχημάτων, έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις όσον αφορά τα νέα ασφαλιστήρια. Σαφώς, αλλά και όσοι ανανεώνουν τις ασφάλειες των οχημάτων κυρίως, θα πρέπει να κοιτάζουν αν υπάρχει κάποιο εκπτωτικό πακέτο της εταιρείας που είναι. Μάλιστα. Ή σε κάποια άλλη εταιρεία. Την ίδια ώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες εφιστούν την προσοχή των ιδιοκτητών οχημάτων, καθώς πρόσφατα αποκαλύφθηκε απάτη από ασφαλιστική κάλυψη στην Κρήτη, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ο οδηγός φαίνεται να πλήρωνε αρκετό διάστημα, τα έγγραφα ήταν πλαστά. Υπάρχει διαδικτυακά Μητρώο πλέον ασφαλιστών, στο οποίο μπορεί να το βρει κανείς πληκτρολογώντας Μητρώο ασφαλιστών στο διαδίκτυο, όπου εκεί βάζοντας το όνομα του ασφαλιστή και το επιμελητήριο στο οποίο ανήκει, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν είναι πιστοποιημένος ασφαλιστής, νόμιμος δηλαδή.